Σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμα προορισμό του καναλιού μας. Ελάτε μαζί μας να σας ταξιδέψουμε στην όμορφη Καλαβασό. Στη σημερινή μας εξόρμηση θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε αυτόν τον όμορφο χωριό και θα σας ταξιδέψουμε στο τζαμί, στην εκκλησία, στα μουσεία, στα μεταλλεία και σε όλες τις ομορφιές που έχει να μας προσφέρει αυτός ο νέος μας προορισμός. Το χωριό Καλαβασός βρίσκεται κάπου στη μέση της Κύπρου και απέχει γύρω στη μισή ώρα από τη Λάρνακα, περίπου στα 45 λεπτά από τη Λεμεσόν και γύρω στη μία ώρα και κάτι από τη Λευκοσία. Δηλαδή είναι εύκολα προσβάσιμο από όλες τις πόλεις της Κύπρου. Το χωριό είναι από μόνο του ένας αρχαιολογικός χώρος και θα προσπαθήσουμε σήμερα να εξερευνήσουμε όσα πιο πολλά μπορούμε. Το όνομα του χωριού Καλαβασός βγήκε από την αρχαία λέξη βάσα με δύο σίγμα που σημαίνει κοιλάδα. Δηλαδή Καλαβασός σημαίνει καλή κοιλάδα και μέσα από τα πλάνα μας θα παρατηρήσετε ότι εδώ ευδοκιμούν οπωροφόρα δέντρα και άλλες καλλιέργειες. Φαίνεται ότι λόγω του ποταμού και του νερού που υπάρχει εδώ στην περιοχή ευδοκιμούν φρούτα και λαχανικά. Μετά από περπάτημα λίγο λεπτών, φτάσαμε σιγά σιγά στην κεντρική πλατεία. Εδώ, όπως έχουμε παρατηρήσει, έχει διατηρηθεί το παραδοσιακό στοιχείο, η πλακόστρωτη πλατεία που κυριαρχεί σχεδόν σε όλα τα χωριά. Εδώ θα βρείτε καφενέδες για να πιείτε τον καφέ σας, ταβέρνες, μίνι μάρκετ, τον τζαμί, ένα μουσείο, παραδοσιακό μουσείο και την εκκλησία της Παναγίας της Θητιώτισσας. Πίσω μου κάποιες ομπρελίτσες που έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα δίνουν μια άλλη πνοή στο ήδη όμορφο χωριό. Στο κέντρο ακριβώς της πλατείας βρίσκουμε την εκκλησία της Παναγίας της Θητιώτισσας. Όπως βλέπετε και από τα πλάνα μου, είναι πετρόχτιστη, φτιαγμένη με πέτρα από το γειτονικό χωριό Τόχνη. Η Παναγία η Θητιώτισσα ονομάστηκε έτσι από τον ποταμό Τίτιο, που περνά ακριβώς δίπλα από το χωριό. Το χτίσμα της εκκλησίας είναι βασιλική μετρούλων και γιορτάζει δύο φορές το χρόνο, στις 25 Μαρτίου και στις 8 Σεπτεμβρίου. Προ-κορονοϊού εποχής γίνονταν και μεγάλο πανηγύρι στις 25 Μαρτίου. Δίπλα από την είσοδο του ναού βλέπουμε έναν πανέμορφο ψηφιδωτό που δείχνει την Παναγία να κρατά τον Χριστό. Προχωρώντας προς την είσοδο, δυστυχώς βρίσκουμε την εκκλησία κλειστή. Δίπλα ακριβώς από την εκκλησία, όπως είδαστε να βρίσκουμε στα χωριά, βρίσκεται το Ολιβέριο Δημοτικό Σχολείο, όπου εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών της περιοχής. Υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι για να μείνετε αν έρθετε εδώ στο χωριό. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο, το Liberty Hotel. Εδώ, στο πλάνο μου, βλέπετε την παραδοσιακή βρύση που υπάρχουν σε όλα τα χωριά.
προχωρώντας προς τα πάνω, ανακαλύψουμε και άλλες ομορφιές εδώ του τόπου. Εδώ δίπλα, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει και τζαμί, καθώς το χωριό παλιά ήταν μειχτό και υπήρχαν και Τουρκοκύπροι. Σήμερα φυσικά λειτουργεί σαν μουσείο, καθώς το χωριό κατοικείται αποκλειστικά από Ελληνοκύπριους. Αν σας άρεσε το βίντεο μας, κάνετε subscribe με καμπανάκι στη σελίδα μας στο YouTube για να παίρνετε ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε καινούργια βίντεο. Περίπου 2,5 με 3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, βρίσκουμε το φράγμα της Καλαβασού. Είναι το 5ο σε έκταση φράγμα της Κύπρου και εξυπηρετεί τις ανάγκες της Καλαβασού αλλά και των γύρω χωριών του Μαρονίου, του Σωμαρί και της Στόχνης. Εδώ μπορείτε να έρθετε να ψαρέψετε, αλλά χρειάζεται η απαραίτητη άδεια από το τμήμα αναλίας, γιατί το αυθαίρετο ψάρεμα είναι απαγορευμένο. Επίσης, παρά την παρατεταμένη ανομβρία που μας σύζει το νησί μας τα δύο τελευταία χρόνια, ευτυχώς υπάρχει ακόμη λίγο νερό. Από τα πλάνα μας θα παρατηρήσετε ότι έχει σχήμα καρδιάς. Όπως ξέρετε, στα παλιά τα χρόνια υπήρχαν μεταλλεία εδώ στο χωριό. Τα μεταλλεύματα που έβγαζαν τα μετέφεραν με τον σιδηροδρομικό σταθμό κάτω στο λιμάνι του Βασιλικού και τα έκαναν εξαγωγή σε άλλες χώρες. Εδώ πίσω μου βλέπετε ένα κομμάτι του σιδηροδρομικού σταθμού με το μικρό βαγόνι. Ο σιδηροδρομικός σταθμός περνούσε μέσα από το χωριό. Τώρα έχει διατηρηθεί μόνο ένα μικρό κομμάτι. Θα πηγαίναμε από μπροστά να σας το δείξουμε, αλλά τώρα γίνονται κάποια έργα και θα φροντίσουμε να επανέλθουμε όταν θα έχει τελειώσει το έργο. Μία ακόμα απόδειξη ότι η Κύπρος κατοικείται από τα πανάρχια χρόνια είναι αυτή εδώ η Τέντα, που σίγουρα όλοι θα έχουμε παρατηρήσει από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσίας. Ξέρετε όμως τι υπάρχει κάτω από αυτήν εδώ την Τέντα? Είναι ένας οικισμός που χρονολογείται από τα νεολιθικά χρόνια. Δυστυχώς τώρα που έχουμε έρθει τη βρήκαμε κλειστή, αλλά ελπίζουμε να έρθουμε σύντομα, να μπούμε και μέσα, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Ονομάζεται Καλαβασός Τέντα. Υπάρχουν μερικά σπιτάκια από την εποχή, την νεολιθική, σύμφωνα με το όσα μπορώ να διαβάσω από εδώ, από την ταπελίτσα, και δείχνει εξιστορή, με λίγα λόγια, το πώς ζούσαν οι άνθρωποι
την νεολιθική τότε εποχή. Μπορεί να μην έχουμε ταξιδέψει παντού, αλλά είναι στα σχέδιά μας. Και αυτός ο προορισμός έφτασε στο τέλος και αφήνουμε πίσω μας την όμορφη Καλαβασό με την υπόσχεση να ξαναρθούμε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Κάνετε like, subscribe, αφήστε μας ένα σχόλιο και πείτε μας. Σας άρεσε ο σημερινός προορισμός? Έχετε ξαναπάει στην Καλαβασό? Θα θέλατε να την επισκεφτείτε στο άμεσο μέλλον? Φιλιά πολλά και τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα με ένα νέο χωριό.